Ο πρώτος τρόπος αντιμετώπισης του κοινωνικού άγχους είναι και ο πιο λάθος, ο πιο σύνηθες που παίρνουν οι περισσότεροι, που απλά είναι να μην το αφήσω να το νιώσω. Δηλαδή, μένουν περισσότερη ώρα σπίτι, δεν βγαίνουν έξω, δεν αφήνουν τον εαυτό τους να νιώσει το trigger, το δύσκολο αυτό το συνέστημα ότι θα βγω έξω και θα με κρίνουν και οτιδήποτε φοβάται ο καθένας, και αντιθέτως επιλέγει να μένει σπίτι και να μην αλλάζει ποτέ, να μην έρχεται ποτέ αντιμέτωπος με αυτό το πρόβλημα και να μην αλλάζει ποτέ. Αυτό γιατί δεν βοηθάει, γιατί προφανώς δεν φτάνει στην αιτία να διορθώσει την αιτία, βοηθάει όμως το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή, ότι τώρα νιώθω καλά. Χαίρετε, είμαι ο Headstone και σήμερα θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα, το οποίο είναι το κοινωνικό άγχος, που τρώει πάρα πολύ κόσμο, γιατί ένα πράγμα από τα πιο σημαντικά πράγματα που ακούω είναι ότι κρίση πανικού, άγχος, κρίση άγχους, βγαίνω έξω και νομίζω ότι όλοι με κοιτάνε και ότι όλοι είναι εναντίον μου. Okay. Το πρώτο πράγμα που θέλω να καταλάβεις είναι ότι συνήθως έχουμε μερικούς τρόπους που παίρνουμε για να το αντιμετωπίσουμε, που δεν είναι οι πιο healthy, οι πιο υγιείς. Τι εννοώ με αυτό? Ο πρώτος τρόπος, όπως είπα και πριν, που παίρνουν οι περισσότεροι για να το φτιάξουν, είναι απλά να μην το νιώθω. Που αυτό πάει full στο αποτέλεσμα που νιώθω αυτή τη στιγμή, ότι να μην νιώσω τώρα πολύ άσχημα, και δεν έρχονται ποτέ αντιμέτωποι με την αιτία. Η οποία αιτία μπορεί να έρχεται από πάρα πολλά μέρη, θα τα εξηγήσουμε μετά. Ο δεύτερος τρόπος που παίρνουν πάρα πολύ, που και αυτό είναι πάρα πολύ λάθος, και αυτό νομίζω ότι εμένα θα με βοηθήσει με το κοινωνικό άγχος που είχα παλιά, ήταν απλά να βγω έξω και να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Γιατί δεν δουλεύει αυτό? Λόγω του ότι όταν είσαι τραυματισμένος, αυτός είναι ο λόγος του άγχους, όταν είσαι ψυχολογικά τραυματισμένος από κάποιο λόγο, κάτι έγινε στο παρελθόν σου, και ξαφνικά λες ότι ξέρεις τι, πρέπει να βγω έξω και να έρθω αντιμέτωπος με αυτό το τραύμα, όχι όμως για να το λύσω, okay, για να δείξω στον εαυτό μου ότι μπορείς να το κάνεις, πρέπει να γίνεις διαφορετικός, αυτό προμοτάρει το αυτομίσος, πώς λέγεται αυτό, το self-hate τέλος πάντων, τη μισείς τον εαυτό σου, τη μισείς το γεγονός ότι έχεις άγχος και δεν μπορείς να αντέξεις τον εαυτό σου με το άγχος, και λες βγες έξω, κάνε trigger τον εαυτό σου, να νιώθεις full άσχημα και κάποια μέρα θα το συνηθίσεις. Αυτό ναι μεν πάει πάλι στο αποτέλεσμα, δεν φτάνει καθόλου στην αιτία, δηλαδή πάλι δεν αντιμετωπίζεις την αιτία από που δημιουργήθηκε το άγχος, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω άγχος. Και το χειρότερο με αυτό είναι ότι όταν θα είσαι 50 χρονών, 60, 70, θα βγαίνεις πάλι έξω να κάνεις τα κοινωνικά challenges, τύπου ότι 70 χρονών, εγγόνια μου, πρέπει να πάω να κάνω τα κοινωνικά challenges τώρα και όντως θα μιλήσω σε κόσμο και να βγω έξω από την ζώνη άνεσής μου. Όχι, δεν δουλεύει αυτό. Δεν δουλεύει, γιατί όταν σταματήσεις να το κάνεις συχνά και γυρίσεις πίσω στην κανονική σου, στο default σου, στο προκαθορισμένο σου, δεν θα έχει φτιάξει απολύτως τίποτα. Γιατί έφτιαξε το αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή δηλαδή που νιώθω άγχος όταν είμαι έξω, δεν έχει φτιάξει την αιτία, που αυτή η αιτία σου δημιουργεί όλα αυτά τα αποτελέσματα όταν βγαίνεις έξω. Και ο τρίτος, ο πιο σωστός, κατ' εμέ, και αυτός που δουλεύει περισσότερο στους ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί, είναι η απελευθέρωση. Είναι το να βρεις πραγματικά την αιτία, ποια είναι ακριβώς η αιτία που σε έκανε να δημιουργήσεις αυτό το κοινωνικό άγχος. Γιατί δεν γεννήθηκες έτσι, okay. Είτε ήταν στο παιδικό σου περιβάλλον, στο σχολικό σου περιβάλλον, στο οικογενειακό σου περιβάλλον, οπουδήποτε, και αν δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση του αν κάποιος με κοιτάει, αν φανώ περίεργος σε κάποιον, θα πεθάνω. Γιατί αυτό είναι που πραγματικά φοβάσαι. Okay. Το γεγονός να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο και να του πεις γεια σου, ποια είναι η ώρα κτλ. Που οι περισσότεροι να τους λες να το κάνουν, αρχίζουν και τρέμουνε. Okay. Το βλέπα για χρόνια αυτό όταν ασχολούμαι περισσότερο με τις κοινωνικές δυναμικές. Τρέμουνε, δεν είναι κάτι ρεαλιστικό. Okay. Όντως, αν κάτσεις και του πεις τι μπορεί να γίνει, το πολύ μπορεί να σου πει εντάξει, απλά θα μπορεί να με θεωρήσει σαν περίεργο και να φύγει. Άρα, το γεγονός που το σώμα σου αντιδράει έτσι, γιατί έχει να κάνει με το σώμα σου, έτσι. Το γεγονός που το σώμα σου αντιδράει έτσι, συγκεκριμένα, δεν είναι τίποτα από περισσότερο από ότι έχει αποθηκεύσει ένα συγκεκριμένο τρόπο να αντιδράει σε αυτό το πράγμα που έγινε. Okay. Όταν έχεις μάθει, όταν ήσουν πιο μικρός, okay, ότι όταν είσαι π.χ. Σκέψω, όταν ήσουν μικρός και φώναζες, π.χ. όταν ήσουν στην ηλικία μέχρι των 4 χρόνων, τραύματα δημιουργούνται μέχρι τα 8 σου χρόνια. Προφανώς, όταν είσαι μέχρι 4, είσαι σφουγγάρι πραγματικά, δεν καταλαβαίνεις τον κόσμο, απλά το νιώθεις τον κόσμο. Πες π.χ. ότι φώναζες, okay, άρχισε να φωνάζεις και τι σου έκαναν οι γονείς σου? Σε βαρούσαν, σου έλεγαν σταμάτα, μιλάς, σε έκαναν τουλάχιστον να νιώθεις άσχημα για το γεγονός ότι εκφράστηκες. Okay. Αυτό το σώμα σου το αποθηκεύει το συνέστημα, δεν αποθηκεύει
την εικόνα τις περισσότερες φορές, το αποθηκεύει το σώμα σου και σήμερα όταν ξαναπάς να μιλήσεις σε κάποιον, ξαναπάς και σου βγαίνει αυτό το συνέστημα το ότι θα με κρίνουν, θα μου πούνε ότι κάτι δεν κάνω καλά, θα με χτυπήσουν στην ουσία, δεν θα με αποδεχτούν και επειδή όταν ήμουν μικρός όλος μου ο κόσμος ήταν οι γονείς μου και όταν δεν με αποδεχόντουσαν οι γονείς μου εγώ πέθαινα, okay, ένιωθα ότι θα πεθάνω, ήταν τα μόνα άτομα τα οποία έχω στον κόσμο, για αυτού, λόγω αυτών ζω. Σήμερα σου βγαίνει ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Άρα, όσο και να προσπαθείς να φτιάξεις το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, ότι α, νιώθω κοινωνικό άγχος κτλ. Αν δεν φτιάξεις την αιτία, δεν θα το διορθώσεις ποτέ. Και ένας ακόμα τρόπος που παίρνουν πάρα πολύ, που είναι πάλι στο ίδιο πράγμα πάνω κάτω, που προσπαθούν να λύσουν το αποτέλεσμα τύπου χάπια, Ζάναξ, ok. Το ακούσα από πάρα πολλούς ανθρώπους, όταν ξεκινάνε να δουλεύουν μαζί μου. Ζάναξ, ξεκινάνε να παίρνουν Ζάναξ, ok. Αυτό που βοηθάει στο να σου σταματήσει εκείνη τη στιγμή να νιώθεις οτιδήποτε μεγάλο συνέστημα. Πάλι δεν φτιάχνει όντως το πρόβλημα στην αιτία του για να μην σου το ξαναδημιουργήσει την επόμενη φορά που θα βγεις έξω. Σου φτιάχνει μόνο το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Ότι α, βγήκα λίγο έξω, ένιωσα άσχημα και κάτσα κουμπώσω 10 Ζάναξ π.χ. για να ηρεμήσω. Okay. Και αυτό δυστυχώς η δυτική ψυχολογία, όλοι οι πτυχιούχοι ψυχολόγοι κτλ. Όχι όλοι προφανώς πάγουν και καλοί, θα σου πούνε ότι δεν βαριέμαι να κάτσω να ασχοληθώ μαζί σου. Απλά πάρε Ζάναξ και μη μου σπάς τα νεύρα. Τέλος πάντων. Μπιπ. Κανονικά θα βάζα κάτι άλλο εδώ. Αλλά τέλος πάντων, μη μου σπάς τα νεύρα. Είμαστε YouTube εδώ. Μη μου σπάς τα νεύρα, πάρε αυτά τα χάπια και μην γκρινιάζεις. Σαν να είσαι μπέμπης και να σου λένε μην γκρινιάζεις, ξέρω εγώ, απλά βάλε ζάχαρη, ξέρω εγώ, φάει και μην μιλάς. Δεν βοηθάει καθόλου. Αυτό που πρέπει να καταλάβεις όσον αφορά με το άγχος είναι ότι ο λόγος που υπάρχει εκεί δεν είναι περίεργος. Okay. Και αυτό είναι ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνουν. Βλέπουν π.χ. εμένα εδώ στο δρόμο που λέει «Α, αυτός κάνει βίντεο και περνάει κόσμος δίπλα και δεν τον νοιάζει κτλ. Κτλ. Αυτό μάλλον πρέπει να κάνω κι εγώ και επειδή δεν το κάνω αυτή τη στιγμή, μάλλον έχω αγχωτικές καταστάσεις, είμαι αγχωτικός άνθρωπος, δεν θα γίνω ποτέ καλά και ας κάτσω μέσα». Το γεγονός ότι εγώ να φτάσω σε αυτό εδώ το σημείο που προφανώς και έχω άγχος, γιατί αν δεν είχα άγχος δεν θα μιλούσα στην κάμερα με τόσο έπαρση, πρέπει να υπάρχει το άγχος, είναι ότι δεν μπορείς να φτάσεις από τη μία μέρα στην άλλη σε αυτό. Και δεν έφτασα εγώ σε αυτό το σημείο κάνοντας περισσότερο αυτό, αλλά επειδή έγινα πιο φίλος με αυτό το συνέστημα του άγχους. Okay. Τι εννοώ με αυτό? Φτιάχνεις τη σχέση σου με το άγχος, φτιάχνεις τη σχέση σου με το τι στο δημιούργησε. Και το κάνεις καλύτερα μέσα σου, δηλαδή το απελευθερώνεις. Το άγχος πάντα θα είναι εκεί, πάντα θα έχεις αγχωτικές καταστάσεις. Και αυτή τη στιγμή που φυσάει πάρα πολύ, λέω πώς θα βγει το βίντεο κτλ. Κτλ. Σίγουρα θα το σκέφτομαι. Το γεγονός ότι δεν το βγάζω προς τα έξω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, okay. Άρα το να κοιτάς εσύ εμένα και να λες α, δεν θα φτάσω ποτέ σε αυτό το σημείο, δεν ξέρεις καν τι έχω περάσει και δεν ξέρεις καν πού είμαι αυτή τη στιγμή. Okay. Υπάρχει το άγχος και για μένα υπάρχει το άγχος και για τον απέναντί σου υπάρχει το άγχος και για τους γονείς σου υπάρχει άγχος, για το αγόρι σου, για την κοπέλα σου, για αυτόν που παρακολουθείς και νομίζεις ότι θες να γίνεις σαν αυτόν και αυτός έχει άγχος, απλά δεν το δείχνουν. Το γεγονός ότι έχεις άγχος είναι φυσιολογικό, δεν έχεις γεννηθεί έτσι, έχεις δημιουργηθεί έτσι, μεγάλωσες να έχεις κάποια τέτοια συναισθήματα ότι αν κάνεις αυτό θα πάθεις εκείνο, οπότε μην περιμένεις τρελά πράγματα από τον εαυτό σου, οκ. Okay. Ξεκίνα να δουλεύεις με το να απελευθερώνεις αυτό το συναίσθημα, όχι να προσπαθείς να το αλλάξεις, να το απελευθερώνεις, okay. Να απελευθερώνεις ότι attachment έχεις μαζί του, ότι σύνδεση έχεις μαζί του, ότι είναι άσχημο αυτό το άγχος κτλ. Okay. Ξεκίνα να αγαπάς το μέρος, τον εαυτό σου που αγχώνεται εκείνη τη στιγμή, αν θες όντως να μπορείς να βγεις έξω, να μιλήσεις στον κόσμο, να κάνεις πράγματα που μέχρι χθες καθόσουν απλά στο σπίτι και δεν τα έκανες. Okay. Αυτό μόνο χρειάζεται να κάνεις. Να αρχίσεις να δουλεύεις με το εσωτερικό σου, να ακούς το σώμα σου, να ακούς και το μυαλό σου που εκείνη τη στιγμή σου λέει ότι άμα πας θα γίνει αυτό κτλ. Κτλ. Μην προσπαθείς να το κρύψεις. Άκουσε το, υπάρχει λόγος που είναι εκεί. Okay, και ξεκίνα να λαμβάνεις δράση απελευθερώνοντας. Λαμβάνεις δράση, βγαίνεις έξω, κάνεις αυτό που όντως που μέχρι χθες σου δημιουργούσε άγχος, αλλά γυρνάς σπίτι, okay, και αναγνωρίζεις όλα τα συναισθήματα. Παίρνεις λίγο χρόνο, όπως κάνουμε εμείς με το διαλογισμό στα προγράμματά μου που δείχνουμε. Παίρνεις λίγο χρόνο να αναγνωρίσεις τα συναισθήματα που έγιναν εκεί. Και αν θες κάτι να κάνεις σαν ένα γρήγορο challenge για σήμερα που μπορείς να κάνεις, για να κλείσουμε με αυτό, μπορείς ένα πράγμα να γράψεις κάτω, ένα πράγμα που έχεις τρελό άγχος γι' αυτό, π.χ. να πας να ζητήσεις αύξηση από τη δουλειά σου ή να πας να
ανεβάσει μια φωτογραφία στο Instagram. Το έχω ακούσει και αυτό. Να ανεβάσει μια φωτογραφία στο Instagram, όχι δεν γίνει, θα με κρίνουν κτλ. Κτλ. Okay. Να μιλήσει έναν άνθρωπο στον δρόμο, να κάνει αυτό τέλος πάντων που θέλει πραγματικά να κάνει, που το μυαλό σου λέει ότι θέλει να κάνει, αλλά το σώμα σου κρατιέται πίσω. Okay. Να βάζει να το κάνει και εκείνη τη στιγμή που θα το κάνει. Okay. Να είσαι με το σώμα σου, να φέρεις όλη σου την προσοχή στις διάφορες αισθήσεις που νιώθεις μέσα το σώμα σου. Χωρίς να τις κρίνεις, χωρίς να προσπαθείς να τις αλλάξεις, απλά να είσαι εκεί για να ακούσεις το σώμα σου και δες πραγματικά τι όντως συμβαίνει. Το σώμα σου φοβάται ότι θα πεθάνει, okay, γιατί υπάρχουν δύο μυαλά, δεν θα το συζητήσω αυτό το βίντεο, ένα το λογικό και ένα αυτό που νιώθει, okay. Να δείξεις και στο μυαλό που, το οποίο νιώθει ότι δεν θα πεθάνει. Okay. Και να είσαι μαζί με το σώμα σου. Ναι, μεν με το άγχος, μαζί με το άγχος, όχι πριν να προσπαθείς να το αποφύγεις, αλλά να πας να το κάνεις μαζί με αυτό. Και να το απελευθερώσεις. Να κάτσεις με τον εαυτό σου, να κάνεις το διαλογισμό σου. Άμα είσαι στα προγράμματά μου, να κάνεις το διαλογισμό που έχουμε του συνείδητου, ακόμα και του υποσυνείδητου, σε διάφορες καταστάσεις, μάλλον θα ξέρεις πώς θα το κάνεις. Ή το συνείδητο ή το υποσυνείδητο. Και όντως, την επόμενη φορά να ξαναβγεις και να ξαναδείς πώς νιώθω με την απελευθέρωση που έκανα τώρα. Νιώθω ακόμα πιο ok να το κάνω. Σίγουρα όχι στο τέλειο level, ok, αλλά λίγο περισσότερο. Γιατί κάθε φορά αναγνωρίζεις κάτι που μέχρι πριν το έκρυβες. Okay. Μέχρι πριν απλά καθόσουν στο σπίτι και έλεγες ας μην το νιώσω. Άρα θέλει δράση, μην περιμένεις ότι κάποιος θα έρθει απλά εκεί και θα στο φτιάξει για σένα. Θέλει δράση, αλλά θέλει και απελευθέρωση. Θέλει δράση να είναι μαζί με τον εαυτό σου και όχι ενάντια στον εαυτό σου. Επειδή μισώ τον εαυτό μου και πρέπει να αλλάξω, επειδή αγαπάω τον εαυτό μου και θέλω να κάνω πραγματικά αυτό που λέει το μυαλό μου ότι όντως θέλω να κάνω. Και το σώμα μου ότι όντως θέλω να κάνω. Okay. Μαζί με τον εαυτό σου και όχι απέναντι από τον εαυτό σου. Αυτό θέλω να είναι το μεγαλύτερο takeaway που θα πάρεις από αυτό το βίντεο. Αν ακούγεται καλά με αυτό τον αέρα, ότι δεν θέλω να κάνεις πράγματα απέναντι στον εαυτό σου. Υπάρχει λόγος που είσαι έτσι όπως είσαι σήμερα και είναι ώρα να τα αλλάξουμε για καλό. Okay, όχι για κακό. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τώρα, αν σου άρεσαν αυτά τα οποία άκουσες και θέλεις όντως να δουλέψεις πάνω στο άγχος, στο κοινωνικό άγχος που έχεις, σε αυτά τα περίεργα συναισθήματα που νιώθεις, okay, μέσα από τα προγράμματά μου, όπως δουλεύουν ήδη πάνω από 150 άτομα και αυτή τη στιγμή που βλέπεις, λογικά μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω. Έχεις δει και φαντάζομαι και τις ιστορίες που ανεβάζω στο Instagram κτλ. Το μόνο που έχεις να κάνεις, αν θες να δουλέψεις μαζί μου πάνω σε αυτό, με το διαλογισμό, με την απελευθέρωση, υπάρχει ένα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο που απλά το πατάς, θα σου πάρει 2 λεπτά να συμπληρώσεις τη φόρμα. Απλά βάζεις κάποια πράγματα, ρωτάμε κάποια βασικά πράγματα να σε γνωρίσουμε και είτε εγώ συγκεκριμένα είτε κάποιος υπεύθυνος από την ομάδα μου θα σε καλέσει για να συζητήσουμε για την κατάστασή σου, να μας πεις ακριβώς τι περνάς και να βρούμε τι ακριβώς θα βοηθήσει εσένα 100%. Ποιο πρόγραμμα, ποιο τρόπο να αρχίσεις να δουλεύεις πάνω στον εαυτό σου. Αυτά, κάνε και ένα follow στο Instagram και στείλε μου και ένα μήνυμα γιατί απαντάω σε όλα τα μηνύματα εκεί. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελπίζω να σε βοήθησε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Άσε και ένα σχόλιο από κάτω. Άσε και ένα σχόλιο από κάτω, όπως είπα. Αυτός δεν έχει κοινωνικό άγχος, π.χ. Άσε ένα σχόλιο από κάτω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου, το τι έχεις περάσει, πώς σε βοηθήσει κτλ. Και ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ το βίντεο. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σου. Bye!